Εν τω μεταξύ, στα δικαστήρια έχουν προσφύγει, κυρίες και κύριοι, το Ινστιτούτο Καταναλωτή και το ΕΚΠΙΖΟ σε βάρος της ΔΕΗ, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η ρήτρα αναπροσαρμογής. Η Έλενα Γαλάρη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις. Είναι η πρώτη συλλογική αγωγή, Λίνα, που κατατίθεται. 1.700 καταναλωτές έχουν προσφύγει ζητώντας την ακύρωση της ρήτρας αναπροσαρμογής, θεωρώντας ότι είναι παράνομη, είναι καταχρηστική, αδιαφανή και αθέμητη, διότι όπως ισχυρίζονται οι καταναλωτές δεν είχαν ενημερωθεί, δεν τους γνωστοποιήθηκε τι είναι και πώς λειτουργεί και ζητούν την κατάργησή της. Από το πρωί εδώ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας οι δικηγόροι των καταναλωτικών ενώσεων δίνουν μάχη να μην αναβληθεί η συζήτηση της συλλογικής αγωγής. Είναι ένα αίτημα, Λίνα, το οποίο έχει υποβάλει η ΔΕΗ με το σκεπτικό ότι αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου που πριν από λίγες ημέρες είχε προσφύγει η δημόσια επιχείρηση για να κρίνει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας στη ρήτρα αναπροσαρμογής με το θεσμό της πιλωτικής δίκης. Οι δικηγόροι των καταναλωτικών ενώσεων συνενούν στο αίτημα αναβολής μόνο εάν η ΔΕΗ δεσμευτεί ότι μέχρι να κριθεί η υπόθεση από τον Άριο Πάγο δεν θα κοπεί το ρεύμα σε κανέναν καταναλωτή που δεν έχει πληρώσει τη ρήτρα. Μάλιστα, ζήτησαν από το δικαστήριο, Λίνα, ακόμα και αν αναβάλει την αγωγή, να εκδικαστεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και να αποφασιστεί ότι όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν δεν θα μένουν χωρίς ρεύμα. Αυτή τη στιγμή το δικαστήριο έχει διακόψει προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος της αναβολής. Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνει, σε ευχαριστούμε, Έλενα. Να δούμε τι λέει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή. Σήμερα περιμένουμε να προκύψει τα ασφαλιστικά μέτρα έτσι ώστε να μην κόβεται το ρεύμα μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης από κανέναν καταναλωτή. Να πληρώνει κάποιος 950 ευρώ λογαριασμό και από τα 950 να είναι τα 100 το ρεύμα και τα 850 ρήτρα αναπροσαρμογής. Εάν το θεωρείτε δίκαιο και αν τα εκατομμύρια συμπολιτών μας θεωρούν ότι αυτό το μέτρο της έκτακτης ουσιαστικά εισφοράς γιατί με τη ρήτρα αναπροσαρμογής μπορεί να το ξεπεράσει ο Έλληνας επαγγελματίας ή και ο καταναλωτής, νομίζω ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση.